Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στυλάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω στην Αθήνα πώς είναι τα πράγματα, αν υπάρχει κυκλοφορία και αν ο κόσμος έχει συμπληρωμένα τα έντυπα τα οποία πρέπει να έχει μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα. Ναι, θα σας βοηθήσω στο ρεπορτάζ και εγώ στη συνέχεια, γιατί θα αναγκαστώ και εγώ με τη σειρά μου, όπως πολλοί εργαζόμενοι, να βρεθώ στον χώρο εργασίας μου, στη Βουλή, γιατί έχουμε σήμερα το απόγευμα μια δραστηριότητα κοινοβουλευτική, έχει μια επιτροπή για δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εκκρεμούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Μέχρι τώρα αυτά που έχω ακούσει όμως, γιατί είμαι ακόμα στο σπίτι, αυτά που έχω ακούσει είναι ότι υπάρχει ασφαλώς μεγάλος περιορισμός της κίνησης και στην Αθήνα, και θέλω να πιστεύω ότι όσοι συμπολίτες μας είναι στους δρόμους, αφενός είναι για πραγματικά αναγκαίο λόγο και αφετέρου είναι και εξοπλισμένοι με το κατάλληλο έγγραφο διαδίωσης, είτε με όλους τους τρόπους που μας εξηγήθηκαν χθες το βράδυ από την κυβέρνηση. Έτσι, είναι αναγκαίο να σεβαστεί όλος ο πληθυσμός, όλοι οι πολίτες, αυτά τα μέτρα. Γιατί δεν είναι καπρίτσιο κάποιου, έτσι, είναι αναγκαία μέτρα τα οποία επιβάλλονται από την επιστημονική κοινότητα στην πολιτεία και από ό,τι γνωρίζουμε είναι αναγκαία για το σπάσιμο του κύκλου διάδοσης του ιού. Κύριε Μάντζιο, εσείς στο κίνημα αλλαγής στηρίξατε τα μέτρα της κυβέρνησης. Βγάλατε μία ανακοίνωση χθες από το κίνημα αλλαγής και είπατε ότι εμείς συμφωνούμε με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Πολλοί θεωρούν ότι είναι υπερβολικά τα μέτρα. Εμείς αυτό που είπαμε, κύριε Στολάκη, είναι αυτό που ακριβώς που αναφέρατε, ότι, και αυτό που επανέλαβα και εγώ αρχικώς, ότι δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, όχι μόνο βλέποντας τι γίνεται στις δικές μας πόλεις και στη δική μας χώρα, αλλά το τι γίνεται κυρίως στις γειτονικές μεσογειακές χώρες, αλλά και σε όλο τον πλανήτη ευρύτερα. Σαφέστατα και ως χώρος πολιτικός, αν θέλετε, είμαστε αντίθετα σε κάθε μορφή περιστολής ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Θα ήμασταν οι τελευταίοι οι οποίοι σε μια περίπτωση ανέτιου περιορισμού δικαιωμάτων, ειδικά της ελευθερίας κίνησης, που είναι πραγματικά είναι ό,τι πιο περιοριστικό μπορεί κανείς να βρει, ή μαζί με την ελευθερία του τύπου προφανώς, να βρει για να εφαρμόσει σε μια δημοκρατική πολιτεία, θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα συνηγορούσαμε σε κάτι τέτοιο. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η περιστολή και αναγκαία φαίνεται, έτσι, αυτό και εκ του αποτελέσματος θα κριθεί σαφέστατα, αλλά και συνταγματική είναι. Δηλαδή, αν το βάλουμε και σε ένα νομικό επίπεδο, δεν μιλάμε για μια αναστολή, περιστολή δικαιωμάτων ανέτια ή ανετιολόγητη. Υπάρχει μια αιτία στην πολιτική και στο συνταγματικό δίκαιο ευρύτερα, που ονομάζεται δημόσιο συμφέρον. Πάντα με αυτή την έννοια πρέπει να σταθμίζουμε όλες τις ενέργειές μας. Και κατά τη δική μας γνώμη, η λήψη τέτοιων μέτρων, όσο περιοριστικών και υπερβολικών για κάποιους και αν αυτά φαίνονται, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ένωμη τάξη, διότι υπακούει στην ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο συμφέρον τώρα είναι να σπάσουμε τον κύκλο διάδοσης του ιού όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να μπορέσει να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Αυτό το δημόσιο συμφέρον. Και φαντάζομαι και το βαθμό που αυτή η απόφαση εξυπηρετεί και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εμείς όχι απλώς δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά υποστηρίζουμε αυτά τα μέτρα. Και φαντάζομαι θα καταθέσετε και προτάσεις, όπως ήδη έχετε καταθέσει μία σειρά προτάσεων, αλλά φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρξει μία μελέτη από εδώ και στο εξής από τα κόμματα και συνεργασία ενδεχομένως μεταξύ των κομμάτων για το πώς θα αντιμετωπιστούν όλα όσα θα αφήσει ο κορονοϊός, κύριε Μάντζο, σε επίπεδο οικονομίας. Γιατί αρκετός κόσμος έχει αρχίσει να αγχώνεται για το εάν θα έχει τη δουλειά του μόλις τελειώσει αυτή η κρίση, για το εάν θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτή η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Έτσι, είναι πάρα πολύ σωστή η διάσταση που βάζετε, κύριε, στη συζήτηση. Και σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, όσο και αν εντείνεται η πανδημία, θα πρέπει στο νου μας, σε κάποια γωνιά του μυαλού μας, να έχουμε το μετά. Ο ιός
ανήκω στους αισιόδοξους, έτσι, αργά ή γρήγορα, και εγώ θέλω να ελπίζω γρήγορα, θα νικηθεί. Θα νικηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, επιστημονικό. Σε αυτό το σημείο αυτό να πω ότι γενικά η αντιμετώπιση του βίου παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι υποδειγματική. Βλέπουμε κοινωνίες κοσμοπολίτικες και ανοιχτές, όπως η Αμερικανική και η Βρετανική, να κλείνονται σιγά σιγά στο καβούκι τους και να μην συμμετέχουν ενεργά σε αυτό που λέμε τον παγκόσμιο αγώνα δρόμου κατά του ιού. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι με την παγκόσμια πληροφόρηση που υπάρχει, με την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ιατρικές σχολές και τα ιατρικά ερευνητικά κέντρα, είμαστε κοντά στην ανακάλυψη της αντιμετώπισης του ιού και της καταστολής, αλλά και της πρόληψης με ένα εμβόλιο. Μάλιστα, όμως, κύριε Μάντζο, θέλω να σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ. Για να κλείσω και το θέμα της οικονομίας, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και αυτό εμείς κάνουμε ως παράταξη, χωρίς να φωνάζουμε, χωρίς να ασκούμε αντιπολίτευση σκληρή και ανέτεια, να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα από την πανδημία. Η οικονομία μας, η κοινωνία μας να σταθούν όρθιες. Δεν πρέπει να πάμε ξανά στα λαθασμένα μαθήματα και παθήματα του 8, 9, 10. Είμαστε όλοι μαζί, όλη η Ευρώπη σε αυτό το πρόβλημα μέσα. Άρα θα πρέπει να είμαστε μαζί και στη διαχείριση και στο σχηματισμό των λύσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που θα χάσουν ή έχασαν τη δουλειά τους. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν γονατίσει. Υπάρχουν ξενοδοχεία που θα κλείσουν όλη την τουριστική περίοδο. Έχει χαθεί η τουριστική περίοδος. Αυτά είναι μεγάλα ζητούμενα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Και είμαστε ήδη εκεί με προτάσεις που κάναμε στο Σαββατοκύριακο για τους αγρότες. Με προτάσεις που θα κάνουμε μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο για τα οικονομικά επαγγέλματα. Και ούτω καθεξής. Κάθε μέρα θα περνά, προσθέτουμε το δικό μας μικρό λιθαράκι στην εθνική προσπάθεια να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, πραγματική όμως, και όχι αυτή που λέγαμε πολιτικά κανονικότητα. Είναι ευκαιρία μετά τον κορονοϊό να πάμε στην πραγματική κανονικότητα της κοινωνίας μας μετά την κρίση. Και όπως είπε και η κυρία Γεννηματά, βάζετε πλάτη και επισημαίνετε τα κενά. Κύριε Μάντζο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Προσοχή, ευχαριστώ. Μένετε σπίτι και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Και το δικό μου μήνυμα, ευχαριστώ και στο λέγεται για τον χρόνο, είναι ότι μένουμε σπίτι για να μείνουμε ασφαλείς. Επομένως, το στηρίζουμε αυτό και το πιστεύουμε. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι που ακούστηκε χθες και είναι αυτό. Θέλει μια συμφωνία εντιμότητας. Έτσι, αυτό μου άρεσε. Θέλει μια συμφωνία εντιμότητας. Πρέπει να είμαστε και εμείς έντιμοι. Έτσι, ο ένας με τον άλλον και όλοι μας με το κράτος και την πολιτεία. Να είστε καλά. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ. Γεια σας.